Να κόψουμε λεφτά. Πρέπει να λυθεί με τον τρόπο που λέμε. Δηλαδή η χώρα να αποκτήσει έσοδα. Και πέστε μου σας παρακαλώ, πριν από μια εβδομάδα ε, ψηφίστηκαν οι πρώτες συμβάσεις για τα, τους υδρογονάνθρωκες. Ε, έτσι ναι. δεν είναι. Ναι, ναι. Τι ψήφισε μέσα η Βουλή. Ποιοι ψήφισαν. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε. Ε, Μα είπε κάτι ότι θέλει έναν δημοκρατικό σχεδιασμό, ενεργειακό σχεδιασμό. Ναι, και άλλο πλαίσιο. Ναι. ναι. Τι θέλει δηλαδή. Γιατί... Αντιλαμβάνομαι Α... από την πατήτη κουβέντα, όμω εδώ θα σα πω ότι. Δηλαδή, έσοδα κοιτάξτε. είναι και καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Εννοείται, εννοείται. Όπου οι ναι, κυβερνήσει. Και δεν κυβέρνηση... καταβάλλονται προσπάθειε. Στο... Δεν μπορείτε. Ναι, καταβάλλονται προσπάθειε. Και εισπράττονται να... χρήματα. Ελάχιστα. Κοιτάξτε. Από τα κατασχεμένα. Επειδή δεν το λέμε στον κόσμο, από τα κατασχεμένα από το μαύρο χρήμα και από τη διαφθορά ήδη διατέθηκαν 9,5 εκατομμύρια ευρώ στην παιδεία και μοιράστηκαν στο πανεπιστημίο. Στο νοσοκομείο του Αρετέιου, στα πανεπιστήμια μα δύο εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν λειτουργικά του έξοδα. Εκα... Δηλαδή, αυτό δεν είναι, τυ... δεν είναι το παν, δεν είναι όμω και τίποτα. Και από τη... Δηλαδή, δείχνει ότι παίρνει τα κατασκευμένα ναι. από αυτού που τα έκλεψαν και τα διαθέτει ήδη. Και είναι και αυτό η λίστα Λαγκάρτ μηδέν. Διά... Είναι και αυτό η λίστα Λαγκάρτ μηδέν. Να σα πω κάτι τώρα. Έχω άποψη για τη λίστα Λαγκάρτ. Πιστεύω ότι είναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν ε, πολύ, πιο, πολύ πιο ίσως και σοβαρές υποθέσεις. Απλώς η λίστα Λαγκάρντ, ε, λογικό είναι, έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα κτλ. και, και αυτή προχωράει, αλλά είναι μια λίστα του 1980, οπότε καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνομαι εγώ ότι είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί μια λίστα του 1980, έτσι με το σήμερα, ήταν και διαφορετική και νομοθεσία. Πάντω η, ναι, <laughs> η εντολή είναι. να προχωράει και προχωράει. Λένε τώρα, μα λένε, και εσεί το ξέρετε, ότι έχουν ελεγχθεί κάποια. Δεν υπάρχει καμ... όλη κάθε εντολή που δίδεται από την κυβέρνηση είναι κάθε περίπτωση Αναρωτιέμαι... διαφορά. Με, με το ΣΥΡΙΖΑ Λαδά δεν μπορείτε οτιδήποτε. να συμφωνήσετε σε αυτό. Τουλάχιστον στη λίστα Λαγκάρτ. Μα δεν είναι μόνο η λίστα Λαγκάρτ. Δεν είναι η καταπολέμηση τη Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Ποιο δεν συμφωνεί ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφοροδιαφυγή, αλλά αυτά τα έχουμε ακούσει τόσε πολλέ φορέ. Σαράντα ε, ε, χρόνια τα ακούμε εγώ Ελλάδα. ξέρετε, Τώρα όμω γίνεται προσπάθεια, πράγματι. Και έχουμε έσοδα. Γιατί λε εσύ ότι είναι φυστήκια. Είναι όμω 9,5 εκατομμύρια που τα πήρα για πρώτη φορά και τα έδωσε στην παιδεία και ήταν κλεμμένα. Συμφω... Αυτό. <σχ> παιδιά, κοιτάξτε. Όλα έχουν την αξία του. Σημαίνει ότι υπάρχει βούληση. Μα <σχεδιά> είναι εκεί, Όμω να προχωρήσουν οι Έλληνε. Όμω σα λέω εγώ. Λέμε πώ θα βγάλουμε λεφτά. Θα βγάλουμε λεφτά με τον τουρισμό. Μόλι λέμε κάτι τέτοιο, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: Α, εμεί έχουμε διαφορετική άποψη γιατί υπάρχει κορεσμό και δεν χρειαζόμαστε άλλου τουρίστε. ότι yeah. Λέμε το για, τους, δεν είναι για το τα πετρέλαια και το αέριο. Λέμε για τα πετρέλαια και το αέριο. δια εκφρασιολογία δεν ξεχωρίζει. ΣΥΡΙΖΑ, ε, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή, απεικιοκρατικέ συμβάσει των εργολάβων. Δηλαδή, ποιο θα τα βγάλει τα πετρέλαια. Έχουμε εμεί τεχνογνωσία, έχουμε εμεί εταιρεία η Ελλάδα. Διότι αν μα λέει. Ε, να μην πράδει. τα χαρίσουμε κιόλα. Μα δεν πρόκειται να τα χαρίσουμε. ακόμα. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να τα χωρίσουμε. Αυτό καταρχήν θα περάσει από τη Βουλή. Mm -hmm. Έτσι. Όταν όμω μα λέει δημοκρατικό ενεργειακό σχεδιασμό, εγώ δεν σα κρύβω ότι μου πάει ο νου μου σε αυτό που έγινε με το Μαδούρο στη Βενεζουέλα πριν λίγε μέρε που έκανα ένα σχηματισμό για να βάλει υπουργό ενέργεια και ορυχείων ένα ξάδερφο του Τσάβε. Αν αυτό είναι δημοκρατικό σχεδιασμό. Θέλω να το ξέρω. Με συγχωρείτε, παιδιά. εγώ παρατήρησα κάνω ότι περιγράφετε λίγο τον ΣΥΡΙΖΑ ω το απόλυτο κακό. Και νομίζω ότι. Τέλο πάντων. Είναι, είναι, το θεωρείτε το, το χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούν κακό. Χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται υπερβολέ. Και από ε, την Βλέπετε, του είδατε το ΣΥΡΙΖΑ, να πω κάτι υπερβολικό τώρα, α πούμε, πέστε μου. Ε, δηλαδή, εσεί θεωρείτε σωστό αυτό. να πηγαίνει, πείτε, ΕΕ, γιατί... ε, να πηγαίνει η ΕΕ επισήμω τελετή του Μουνδούρου. Αφορά και την ΕΕ όμω αυτό. Βρέπει διάμεσο λεπτό. Τι το υπερβολικό είπα σε όλα αυτά που λέω. Θεωρείται υπερβολικό να λέω ότι εμείς δεν έχουμε τεχνογνωσία και αναγκαστικά θα έρθουν ξένες εταιρείε. Αλλιώ δεν θα βγάλουμε ποτέ αυτά. Εμεί είμαστε σε θέση, και έχουμε εμεί τρυπάνια, τρυπάνια, θα αγοράσουμε εμεί τρυπάνια. Ναι, από αλλά εσεί τώρα αυτό. που με ακούτε, τι λέτε. Ναι. Ότι έχει η Ελλάδα τρυπάνια και υποδομή. Ναι. Πολύ το περισσότερο, προσέξτε. Που για, από, για κάθε μία γεώτρηση που θα γίνουν πολλέ είναι 900 θέσει εργασία. Είναι σε, σε βάθο δηλαδή, χρόνου να πάμε σε κάτι σημερινό. Όχι, δεν είναι σε βάθο χρόνου, τώρα θα αρχίσουν. Ναι, εννοώ τα έσοδα στο δημόσιο, θέσει εργασία προφανώ. Ναι, αλλά προσέξτε, είναι το ατού σου όταν μιλά. Του λε, είμαι και σε γεωστρατηγική θέση. Έχω και ο υδρογόνο. Σα προβληματίζει... προβληματίζουν οι διαφωνίε ανάμεσα στον κύριο ε, Δινόπουλο και τον κύριο Μητσοτάκη. Τον είχαμε εδώ τον κύριο Δινόπουλο. Δήλωσε το πρωί ότι το... είναι με την πλευρά τη κυρία Δούρου. θα Τον ταράξουμε το όνομά Σχεδόν Ψάξτε. αυτό είπε. Προσέξτε. Δεν είπε αυτό. Εδώ είναι άλλη μία απόσπαση. Είπε, μάλιστα, κάπω ναι. έτσι το είπε, με την κυρία Δούρου θα του ταράξουμε στην ομιμότητα. Τι σημαίνει αυτό. Χρησιμοποίησε μία φράση τη κυρία Δούρου για να πει μία πράξη που κάνει ο κύριο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση είναι νέα η απόφαση είναι συγκεκριμένη, θα υπάρξει νομιμότητα, γιατί αυτό θέλει και ο ελληνικό λαό. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Απολύτω Να... θα γίνει Γίνεται σεβασμό των νόμων. Προσέξτε με μισό λεπτό, επειδή το λέτε αυτό. Ναι. Λέμε τώρα ότι τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Εγώ βρήκα, ο νόμο, α πούμε, 25-27 έλεγε, οι προσλήψει διοικητικού προσωπικού στου ΣΟΤΑ κτλ. Έτσι, γίνονται από του ίδιου του φορεί. Έλεγχο από το ΑΣΕΠ, αν δεν υπάρχει παρατήρηση εντό 20 ημερών, φύγανε. Δεν γινόταν έλεγχο ουσιαστικό. Υπάρχει άλλο που λέει ο... ότι καλύπτονται ο νόμο 2539, που έλεγε ότι οι θέσει που αδειάζουν στου Δήμου καλύπτονται από του ίδιου του Δήμου, χωρί διαγωνισμό και το ΑΣΕΠ απλώ παρακολουθεί τη διαδικασία και ελέγχει κατόπιν ενστάσεω, που και αυτή η ένσταση έχει να κάνει με την νομιμότητα και όχι με την κρίση αυτή καθεαυτή τη Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό, Ότι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα οι Δήμοι και οι κοινότητε τότε είχαν κατέβει από το τρένο του ΑΣΕΠ. Ναι. Αυτό δεν το είπα, δεν το λέω εγώ. Το έγραφε ο τύπο τη εποχή. Αν πάρετε τι εφημερίδε, μάλιστα και τι φιλοκυβερνητικέ εκείνη τη εποχή θα δείτε που λένε οι Δήμοι έχουν κατέβει από το τρένο του ΑΣΕΠ. Άρα λοιπόν, ποια είναι η απόφαση. Να ελεγχθούν. Να στο τρένο του ΑΣΕΠ. Α, και δε, η κυρία Δούρου λέει ότι αυτέ οι προσλήψει που έγιναν όταν οι Δήμοι είχαν κατέβει από το τρένο του ΑΣΕΠ μπορούν να γίνουν από του Δήμου. Πάλι αξιολόγησης <στις> θα κάνει. Να κατέβουν. Ναι, ε, Μα Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Ή θα ελέγχει το ΑΣΕΠ ή δεν θα ελέγχει. Επειδή από τότε που φτιάχτηκε το ΑΣΕΠ το έφτιαξε ο Πεπονή, <στις> ε, αν θυμάμαι εδώ πέρα, ιδρύθηκε <στις> ναι. το 1994, θα κοιτάω και τα στοιχεία μου. Έτσι. Υπήρξαν 49 τροποποιήσει του νόμου που κάθε μια άνοιγε ένα παράθυρο είναι για να καταστρατηγείται το ΑΣΕΠ. Έτσι δεν είναι. Αυτή την ε, παστοκορυνό ε, δημοκρατία. δημοκρατία. <στις> λοιπόν, Τώρα δεν πάω εγώ σε αυτό, γιατί ξέρουμε όλοι ποιο κυβερνούσε τη χώρα και ξέρετε κάτι, δεν κυβερνούσαν μόνο αυτοί, κυβερνούσαν και οι που δεν ήταν πασοκόνο δημοκρατία. Ε, για να λέμε τώρα την πραγματικότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όποιο. Μα ποιο έχει να φοβηθεί κάτι, αν είναι όλα εντάξει. Αν δεν υπάρχει παρανομία, ποιο έχει να φοβηθεί κάτι. Είναι σαν να λέμε, έλα εδώ ρε Γιάννη, έλα εδώ ρε Χρήστο, να σα ελέγξω, α πούμε, γι' αυτό. Αν δεν έχει να φοβηθεί κάτι, λε, στα παιδιά, πάρτε τα στοιχεία. Μάλιστα. Δεν Σας... μπορεί να υποκείμεθα, πρέπει να υποκείμεθα συνεχώς έλεγχο. Απόλυτα σαφής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.